Παράγοντες της αγοράς ΙΧ κρίνουν ως θετικό μέτρο την αποσύνδεση της φορολογίας των ΙΧ από τον κυβισμό τους και τη σύνδεσή της με τη λιανική τιμή προφόρων, καθώς όπως αναφέρουν, θα αποκαταστήσει αδικίες και στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα. Από την άλλη, θετικά αντιμετωπίζει η αγορά και την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε μεταβολές στα τεκμήρια διαβίωσης ΙΧ, τα οποία σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνται υπερβολικά. Παράλληλα, στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί και το θέμα των εξαιρέσεων από τα τέλη κυκλοφορίας που προβλέπει το ισχύον καθεστώς για μεγάλες κατηγορίες ΙΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία αλλά και το είδος καυσίμου που καταναλώνουν. Οι γενικές αλλαγές των προωθούμενων αλλαγών προβλέπουν την σύνδεση των τελών ταξινόμησης με τη λιανική τιμή προφόρων αγοράς του αυτοκινήτου και την προοδευτική προσαρμογή των τελών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα θεσπιστούν υψηλότεροι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για τα ακριβότερα αυτοκίνητα και χαμηλότεροι για τα φθηνότερα. Δηλαδή, θα αυξηθεί η φορολογία για τα ακριβότερα και θα μειωθεί για τα φθηνότερα. Τα τελευταία καλύπτουν σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων, με αποτέλεσμα να είναι αυτά που κινούν την αγορά αυτοκινήτου. Οι αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης αναμένεται να ενισχύσουν την τάση αυτή, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό συμμετοχής των μικρών και λιγότερων ρηπογόνων αυτοκινήτων στο σύνολο του στόλου του ΙΧ. Στην τόνωση της αγοράς αυτοκινήτου αναμένεται να οδηγήσει και η θέσπιση του τέλους περιβάλλοντος για τα παλαιά και περισσότερο ρηπογόνα ΙΧ αυτοκίνητα άνω της 20ετίας. Θα συμβάλλει δε επίσης και αυτό στην αλλαγή της σύνδεσης του στόλου του ΙΧ προς όφελος αυτών με αντιρρυπαντική τεχνολογία. Το συγκεκριμένο μέτρο θα επιφέρει πάντως επιβαρύνσεις σε ιδιοκτήτες παλαιών ΙΧ που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αντικαταστήσουν με καινούρια.